Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια η Βουλή έχει συζητήσει πολλές φορές και έχει αποφασίσει την ενσωμάτωση πλήθους οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τη διαμόρφωση αυτών των νέων πεδίων κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους και στο πεδίο των μεταφορών. Τις τελευταίες δεκαετίες σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο εμφανίζεται αυτή η τάση της σταδιακής διάλυσης των όποιων κρατικών μονοπωλιακών επιχειρήσεων όπως την ενέργεια, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές και αλλού με ιδιωτικοποίηση των όποιων επιχειρήσεων. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα της τεράστιας υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου και της ανάγκης να βρεθούν νέες κερδοφόρες διεξοδοί για το κεφάλαιο. Η βασική στόχευση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους σιδηροδρόμους είναι αυτή της πλήρους απελευθέρωσης μέσα από την σωρία των οδηγιών για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων, στην οποία βέβαια να μπορούν να επενδύσουν απρόσκοπτα οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αυτής τάξης της χώρας μας, όλες οι κυβερνήσεις έρχονται να συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πολύπλευρης καπιταλιστικής ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ αυτών και των σιδηροδρόμων, που αποτελεί τον βασικό συντελεστή της δημιουργίας του μοντέλου Ελλάδα για μετακομιστικό κέντρο. Τι έρχεται να λύσει η ενσωμάτωση των τριών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μήπως έρχεται να διευκολύνει την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών και των σιδηροδρομικών μεταφορών ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού μας? Στόχος είναι η κατάργηση των όποιων εμποδίων για την πλήρη παραχώρηση των σιδηροδρομικών μεταφορών με τους όρους και τους κανόνες των μονοπωλιακών ομίλων. Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών προωθήθηκε με μια μεγάλη δέσμη ευρωπαϊκών οδηγιών και πακέτων σιδηροδρομικής πολιτικής που είχαν ως στόχο τον βαθμιαίο διαχωρισμό υποδομής και χρήσης και τη βαθμιαία άρση όλων των φραγμών για την υλοποίηση της ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς. Αρχικά προωθήθηκε η οδηγία 440 του 1991, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, που έκανε λόγο για τον λογιστικό διαχωρισμό μεταξύ της υποδομής και της εκμετάλλευσης. Διαχωρισμός στον οποίο σε αρχικό επίπεδο στηρίχθηκε ο βασικός στόχος της απελευθέρωσης. Επόμενο ουσιαστικό βήμα ήταν οι οδηγίες γνωστές ως το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απελευθέρωσε τις διασυνοριακές μεταφορές φορτίων σε ένα τμήμα του δικτύου μεταφοράς. Γνωστό ως διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς φορτίων, το οποίο συνιστά το 50% των σιδηροδρομικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 80% της συνολικής κίνησης. Ακολουθεί ένα σύνολο οδηγιών γνωστές ως το δεύτερο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εισάγει την πλήρη απελευθέρωση όλων των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αρχές του 2007. Επόμενο βήμα, το τρίτο σιδηροδρομικό πακέτο, όπου εισάγεται η απελευθέρωση των διεθνών επιβατικών μεταφορών από το 2010. Τώρα έχουμε το τέταρτο πακέτο, είναι οι οδηγίες που αφορούν τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου που ουσιαστικά ενοποιούν όλες τις προηγούμενες οδηγίες. Προβλέπονται οι όροι διαλειτουργικότητας, η τεχνική εναρμόνιση, με κάποιες εξαιρέσεις, γενικά η συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες. Η πολιτική της απελευθέρωσης συνιστά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων, στην οποία να μπορούν να επενδύσουν απρόσκοπτα οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σιδηρόδρομοι ελέγχονται από μια μικρή ομάδα μονοπωλιακών ομίλων. Ανάμεσα σε αυτούς, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν τα πρώην κρατικά μονοπόλια της Γερμανίας και της Γαλλίας, που μετά την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές μεταφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μύθος ότι η απελευθέρωση δημιουργεί μεγάλα πλεονεκτήματα για το επιβατικό κοινό και για το λαϊκό καταναλωτή. Η εξέλιξη των τιμολογίων των σιδηροδρομικών μεταφορών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη θέση για δήθεν μείωση των τιμών των εισιτηρίων λόγω ανταγωνισμού σε μια απελευθερωμένη αγορά είναι τελείως αντίθετη. Η αύξηση των τιμολογίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από 15% έως και 40%. Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνει με σαφήνεια την απόλυτη αδυναμία του συστήματος να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες.
Ως ΚΚΕ έχουμε αναδείξει ότι και οι κρατικές επιχειρήσεις, ακόμα και όταν λειτουργούν σε καθεστώς μονοπωλίου, δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε χαμηλή τιμή, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν για να διασφαλίζουν ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Εξάλλου, με κρατική ιδιοκτησία τσακίστηκαν μισθοί και δικαιώματα των εργαζομένων, αυξήθηκαν υπέρουγα τα εισιτήρια και βέβαια η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω με την πλήρη απελευθέρωση που νομοθετείται. Τα όσα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους που έχουν απομείνει μπαίνουν στον προκρούστη του ανταγωνισμού, στην διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων με μεγάλη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Ρωτήσαμε επανειλημμένως τον Υπουργό για το ποια είναι η θέση του για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων και απάντηση δεν πήραμε. Ούτε τώρα βέβαια μιλάει στο τηλέφωνο. Όπως επίσης απάντηση δεν πήραμε και για τη δικαίωση των εργαζομένων που σταξιδοτήθηκαν από το 2011 ως το 2014 παρά τις δικαστικές αποφάσεις στους οποίους δεν καταβλήθηκε το ποσό της αποζημίωσης το οποίο από το 2014 και πάλι καταβάλλεται κανονικά. Αυτό βέβαια το ζήτημα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε δεκτό. Η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινή και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και για τις άλλες δυνάμεις που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κυρία Πέρκα, θέλετε να κρυφτείτε, αλλά η χαρά δεν σας αφήνει. Γιατί έχετε μια κοινή στρατηγική, αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη που την υπηρετείτε όλοι με πολύ καλό τρόπο, εξάλλου γι' αυτό και παίρνετε τα εύσημα. Αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο η παραχώρηση στο μονοπωλιακό κεφάλαιο για εκμετάλλευση αυτών των κολοσσιαίων επενδύσεων που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, είτε μέσω άμεσων δημόσιων δαπανών, είτε μέσω της εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, που σε τελευταία ανάλυση είναι λαϊκή περιουσία. Οι οδηγίες προωθούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της άρχουσας τάξης της χώρας μας για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με αυτές αυξάνεται η λειτουργική δυνατότητα επιχειρήσεων να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και μειώνεται το κόστος για αυτές, όπως τα ενιαία πρότυπα, επιστοποιήσεις και άλλα. Στόχος, οι προσοδοφόρες γραμμές μεταφοράς εμπορευμάτων στον άξονα Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ιδωμένης. Αυτές θα γίνουν αντικείμενο ανταγωνισμών για μεγάλους ομίλους για να προωθηθεί η ενιαία αγορά, το ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το δίκτυο που κατασκευάζεται με πόρους του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται και θα σχεδιάζεται κατά βάση για τις προσοδοφόρες εμπορευματικές μετακινήσεις από τα λιμάνια προς την Ευρώπη. Γι' αυτό και εξάλλου ο ΣΕ παραμένει στο δημόσιο για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες όπου θα τις αξιοποιούν, θα τις χρησιμοποιούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το δίκτυο αυτό δηλαδή που θα συντηρείται και θα επεκτείνεται. Για το τροχαίο υλικό διευκολύνεται πάλι η χρήση του που θα χρησιμοποιείται και σε άλλα δίκτυα εκτός των εθνικών για να διευκολύνεται έτσι οι όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατακαιρματίζεται το μεταφορικό έργο σε πολλές διαφορετικές εταιρείες στις προσοδοφόρες γραμμές. Καμιά βελτίωση για το λαό από την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων δεν θα υπάρξει. Παντού θα έχουμε αύξηση των εισιτηρίων και βέβαια στις ώρες μη αιχμής θα έχουμε μια μείωση των δρομολογίων, γιατί πάνω απ' όλα θα είναι το κέρδος. Όπως είπαμε και στην Επιτροπή και στο μετρό, παρά τη δέσμευση ότι θα είναι ανά 4 λεπτά, παρατηρούμε στις ώρες μη αιχμής να είναι 8 και 9 και 10 λεπτά ακόμη. Κερδισμένοι από αυτή την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών θα είναι οι όμιλοι που θα επενδύσουν στις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι μεταφορικές αλυσίδες και βέβαια όλοι αυτοί που θέλουν την Ελλάδα κόμβο των μεταφορών. Ζημιωμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο, ο ελληνικός λαός που θα δει την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια. Η συνδυασμένη ικανοποίηση των μεταφορικών αναγκών των εργαζομένων δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους και τον ευρωμονόδρομο που υπηρετείται όπως η ίδια η άρχουσα τάξη έχει επιλέξει. Στον καπιταλισμό οι γρήγορες συγκοινωνίες επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ως επιβάτη και ως φορολογούμενο. Βασίζονται στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, λειτουργούν συχνά μόνο όπου συμφέρει τα μονοπόλια. Το ΚΚΕ στην πρότασή του σημειώνει ότι η κάλυψη των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για καθολικές, φθηνές, ποιοτικές,
ασφαλείς μετακινήσεις και μεταφορές προϋποθέτει υποδομές και μέσα που θα να λειτουργούν συνολικά με κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Οι μεταφορές μπορούν να λειτουργήσουν συνολικά με αυτό το χαρακτήρα μόνο με την παράλληλη κυριαρχία της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού σχεδιασμού και του εργατικού ελέγχου στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, την οποία στηρίζει το ΚΚΕ, δίνει προτεραιότητα στις μαζικές μεταφορές σε σχέση με τις ατομικές, στις χερσαίες σταθερής τροχιάς για το περιοδικό τμήμα της χώρας. Σχεδιάζει μεταφορές με κριτήριο τη συνδυασμένη και συμπληρωματική δράση όλων των μορφών μεταφοράς, με στόχο τη γρήγορη και φθηνή μετακίνηση προσώπων και προϊόντων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για εξάλληψη της περιφερειακής ανισομετρίας, τον πλήρη έλεγχο της άμυνας και ασφάλειας του ίδιου του κράτους. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των στόχων στην ανάπτυξη των μεταφορών είναι ο σχεδιασμός των ανάλογων υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, οδικοί άξονες και της βιομηχανίας παραγωγής μεταφορικών μέσων. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ικανοποίηση των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών και η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας που τώρα στενάζουν κάτω από αυτές τις σχέσεις παραγωγής που πάνω απ' όλα είναι το κέρδος του επιχειρηματικού ομίλου. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικοπολιτικό. Προϋποθέτει δηλαδή ρήξη και ανατροπή στο επίπεδο της εξουσίας για να επιβληθεί η κατάργηση των μονοπωλίων και της μεγάλης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Και σε αυτό το νομοσχέδιο αναδεικνύονται οι δύο στρατηγικές, εξάλλου εδώ φάνηκε η πλήρη συμφωνία με το νομοσχέδιο των υπόλοιπων δυνάμεων, η μία του ΚΚΕ όπως την παρουσιάσαμε συνοπτικά, που στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας για γρήγορες, ασφαλείς, φτηνές μεταφορές με πλήρη δικαιώματα των εργαζομένων, και απ' την άλλη είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτή η κοινή σας στρατηγική που σας συνδέει όλους παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές, που είναι δηλαδή το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς ψηφίζουμε κατά στο νομοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων.